Λοιπόν, θα πάμε όμως τώρα στον Μιχάλη Τσόχο, γιατί εσείς το ζητήσατε, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλός είμαι στο βερμοντάρισμα. Καλησπέρα, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα, κύριε Ζαγόρα, πώς είστε? Είμαι μια χαρά. Μετράω, πώς τα λένε, αντίστροφα. Τετάρτη είναι ακόμα, βέβαια. Ευτυχώς έχει το μάτς του Άρεο σήμερα, αύριο του ΠΑΟΚ, και έρχεται μετά η Παρασκευούλα και μετά. Μην τον είδατε. Μην τον είδατε. Α, την κομπανάσχεις. Βέβαια, εννοείται. Θα αφήσω τα λάστιχα εδώ με σπινιάρισμα. Δυνατό. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σπάσετε τη σιωπή σας σήμερα, να τα πείτε όλα. Αυτά που κρύβετε τόσο καιρό. Και δεν λέτε. Βέβαια, έχουμε τα παιχνίδια. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε χαλαρά. Θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε ένα ζέσταμα, ας πούμε, με τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έχουμε. Σήμερα είναι τα δύο, έτσι, γιατί και ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα. Στις 9 παίζει ο Άρης, στις 10 παίζει ο Ολυμπιακός. Το ένα με το παιχνίδι του Άρεως δεν πολύ ασχολούμαστε, να σου πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και το ότι το παιχνίδι γίνεται. Άντε, πες να γινόταν μια συζήτηση, ας πούμε, αν ήταν στην Λευκορωσία το παιχνίδι, τώρα δεν γίνεται καμιά κουβέντα. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει το τι θα. Θα επιλέξει ο Μπούργος, αν θα κάνει και μια αλχημία, αν θα βάλει κανένα παίκτη που δεν τον είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, παρά το αν θα προκριθεί ο Άρης. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης ασχολείται με τη Μακάμπη ήδη. Λογικό, πολύ λογικό. Το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Άρης ουσιαστικά έχει προκριθεί. Απλώς καλό θα είναι να το κάνει με δύο νίκες, αφού έχει την δυνατότητα. Καλό θα είναι να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις για να φτιάχνει, να χτίζει την ψυχολογία του. Καλό θα ήταν να δούμε ξανά μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Καλό θα ήταν να δούμε. Μην κουνιέσαι, γιατί έχει αέρα εκεί. Ωραία. Καλό θα είναι να δούμε τους καινούργιους να προσαρμόζονται ακόμα καλύτερα. Να παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους. Αυτό είναι που χρειάζεται ο Άρης τώρα. Αλλά όντως, ζήτημα πρόκρισης, ας μην το συζητάμε, δεν υπάρχει. Ναι. Άρα είναι ευκαιρία ίσως και για τον προπονητή. Σωστά αναφέρεις ότι πρέπει να έχει να κερδίσει ο Άρης για να δώσει βαθμούς στην Ελλάδα. Όπως λέμε, αυτό είναι το που πρέπει να επιδιώκουν. Και να πάρει βαθμούς και για τον ίδιο. Δεν είναι, τι για τον ίδιο, σωστό. Για την Ελλάδα, και για την δική του, mm-hmm. του βαθμολογία. Κοιτάξτε, τώρα ο Άρης είναι πολύ λογικό να είναι σε μια φάση που κοιτάει, ρε παιδί μου, το επόμενο ζευγάρωμα, μιας και επίσης είναι δεδομένο ότι η Μακάμπι θα είναι η επόμενη αντιπαλός του από τη στιγμή που στο πρώτο εκτός έδρας μάτς και εκείνη κέρδισε με 3-0. Προφανώς πια έχει αρχίσει και λειτουργεί η κατασκοπία και παρακολουθούν τα παιχνίδια της Μακάμπι. Ενδεχομένως σήμερα να θέλει να κρύψει σε κάποια πράγματα, αφού η ρεβάνς είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ή ενδεχομένως να θέλει να μας δείξει τι θα κάνει και με τη Μακάμπι, υπό την έννοια να δοκιμάσει αυτό που θέλει να κάνει με τη Μακάμπι, προκειμένου να αποκτήσουν χρόνο μαζί οι ποδοσφαιριστές και να έχουν μια καλύτερη χημεία με ένα μάτς παραπάνω στα πόδια τους, με δεδομένο ότι ο Άρης είναι μια αρκετά νέα ομάδα με αρκετές μεταγραφές στην δεκάδα της. Οπότε πολύ φυσιολογικά δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Στο τέλος της ημέρας είναι δεδομένο ότι ο Άρης έχει καταφέρει, έχει πάρει την πρόκληση και αυτό που χρειάζεται είναι μια ακόμη νίκη και μια ακόμη καλή εμφάνιση για να ζεστάνει τον κόσμο του, που okay, δεν θα είναι στο γήπεδο, αλλά θα το δει το μάτς από την τηλεόραση και να πάρουν χρόνο στα πόδια τους οι νέοι παίχτες. Αυτό είναι το ζητούμενο για απόψε για τον Άρη. Δεν νομίζω ότι είστε το παραμικρό ζήτημα για να πει στην κουβέντα αν μπορεί να κάνει μια τέτοια είδους ανατροπή γκόμενο. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο δύσκολο έργο σήμερα. Προφανέστατα. Πρώτον, γιατί δεν έχει σε καμία των περιπτώσεων το ίδιο θετικό αποτέλεσμα με τον Άρη στο πρώτο μάτς. Έχουμε μια ορθάνικη ρεβάνς. Έχουμε και μια ομάδα που στο πρώτο παιχνίδι Μακάμπι Χάιφα δεν είναι ότι φάνηκε απολύτως ανταγωνιστική στον Ολυμπιακό. Θα έλεγα ότι στα μεγαλύτερα σημεία του παιχνιδιού φάνηκε καλύτερη. Αλλά εκεί έγινε μπροστά στον κόσμο της. Με τον Ολυμπιακό να έχει προσπαθεί από πολύ νωρίς, από το 7, και να κάνει ένα παιχνίδι συντήρησης. Προφανέστατα τώρα η απέτηση για τον Ολυμπιακό είναι πολύ διαφορετική, να κάνει ένα διαφορετικό τύπου μάτς. Όπου ακόμα και αν προηγηθεί με ένα 0 δεν πρέπει να έχει ήσυχο το κεφάλι του, θα πρέπει να ψάξει και δεύτερο γκολ, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, για να έχει ασφάλεια ότι αν δεχτεί κάποιο τέρμα δεν θα μπλέξει τη διαδικασία της παράταξης. Προφανέστατα
θα δούμε έναν πολύ πιο επιθετικό, ή τέλος πάντων αυτό είναι το σχέδιο, να δούμε έναν πολύ πιο επιθετικό Ολυμπιακό. Τώρα θα δούμε στο χορτάρι πώς θα εμφανιστεί και αν μπορεί να γίνει πολύ πιο επιθετικός από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα στα φιλικά και στο πρώτο επίσημο μάτι στη Χάιφα. Πιθανότατα θα δούμε και μια πιο επιθετική ενδεκάδα από την πλευρά του Πέδρο Μαρτίνς, με 2-3 αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στη Χάιφα. Και αυτό περιμένουμε να το δούμε. Αλλά ναι, εκεί έχουμε ξεκάθαρα μάτς, έχουμε ξεκάθαρα ρεβάνς και έχουμε ξεκάθαρα και αρκετά δύσκολο έργο για τον Ολυμπιακό. Στο αυριανό παιχνίδι, εκεί που νομίζω υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το παιχνίδι που το περιμένουμε πώς και πώς, κυρίως για να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Γιατί όπως έλεγα, Μιχάλη, στο ξεκίνημα, χειρότερα δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ σε σύγκριση με αυτό που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Ναι, μόνο καλύτερα μπορεί. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι πόσο καλύτερα μπορεί και αν αυτό το καλύτερα μπορεί να του δώσει πρόκριση είτε σε 90 λεπτά με 3-0, είτε έστω στην διαδικασία της παράτασης με 2-0 στην κανονική διάρκεια και κάποιο ακόμη γκολ στην παράταση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ προφανές το πιο δύσκολο έργο από τους τρεις. Το έχει κάνει δύσκολο ο ίδιος με την κακή του εμφάνιση και το πολύ κακό αποτέλεσμά του στη Σόφια. Προφανώς και γίνεται. Προφανώς ο Λουτσέσκου, νομίζω το καταλαβαίνω από τα ρεπορτάζ, από όσα διαβάζω και από όσα μαθαίνω, θα προσπαθήσει να πάει σε μια ενδεκάδα με πιο έμπειρους, με πιο μπαρουτοκαπνισμένους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τώρα ποιοι από όλους αυτούς θα μπορέσουν να είναι στην ενδεκάδα. Ο Λίραντης, ο Βιερίνια, ο Πίσεσβαρ, ο Κούρτιτς, όλοι και οι τέσσερις, τρεις από τους τέσσερις, δύο από τους τέσσερις, πάντως σίγουρα κάποιοι από αυτούς θα είναι στην ενδεκάδα. Πιθανότατα να δούμε και τον Μπράντον Τόμας στην ενδεκάδα και όχι τον Κούτσια σαν μια πιο έμπειρη λύση. Γενικά θα προσπαθήσει να πάει σε πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές που ξέρουν από τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα δούμε με ποια ψυχολογία και σε τι κατάσταση θα αγωνιστεί ο Κούρτιτς αν αγωνιστεί, με όλα όσα μας είπε ο Λουτσέσκου μετά το πρώτο μάτς, που νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο Κούρτιτς για τέτοιου είδους παιχνίδι και με τα στημένα του και με την εμπειρία του και με την ποιότητά του με τις επαφές με την μπάλα. Είναι ένα ζητούμενο κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί ανασταλτικά η ομάδα του ΠΑΟΚ, που η εικόνα δεν ήταν καλή στο πρώτο παιχνίδι. Το λέω γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν δεχτεί γκολ ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα από την Λεύσκη, το πράγμα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Θυμίζω βέβαια ότι δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ. Θυμίζω δηλαδή ότι αν δεχτεί γκολ δεν είναι ότι μετά χρειάζεται 4. Με 3 γκολ, αν κερδίσει 3-1, ξαναπάει το μάτι στην παράταση. Δεν είναι όπως στις προηγούμενες χρονιές όπου αν δεχόταν γκολ θα ήταν σχεδόν καταστροφικό, σχεδόν αδύνατο να προκριθεί. Έχει τρόπο να προκριθεί ακόμα και αν δεχτεί γκολ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο βαθμός δυσκολίας γίνεται πολύ μεγάλος. Μετά για να περάσει θα πρέπει έστω στα 120 λεπτά, αν όχι στα 90, να βάλει 4 γκολ προκειμένου να προκριθεί. Ή θα χρειαστεί την διαδικασία των πέναλτι, όπου δεν νομίζω ότι κανείς στον ΠΑΟΚ θα ήθελε να το φτάσει το πράγμα εκεί, όπου τα κατά ψέματα θα είναι στο 50-50. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, πολύ απαιτητικό μάτς και εκτός από το αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να προκριθεί, θα μάθουμε και αυτό που λες, αντίδραση. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο έχει μείνει το DNA των ομάδων του Λουτσέσκου η αντίδραση. Είναι δύσκολη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Ας μην γελιόμαστε τώρα, είναι δύσκολη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη, το λες ορμόμενος από την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού ή ότι ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνεται. Ένα ζήτημα είναι η εικόνα του πρώτου παιχνιδιού, Γιώργο. Ένα ζήτημα είναι το οποιαδήποτε ομάδα να ανατρέψει μέσα στο καλοκαίρι 2-0, θα σου το πω ανάποδα, να ήταν ΠΑΟΚ Λίβερπουλ και να έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα 2-0 τη Λίβερπουλ. Ναι. Θα ήταν δύσκολο για τη Λίβερπουλ να τον κερδίσει 3-0. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοιου είδους ανατροπές το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει μια απόσταση ποιοτική των δύο ομάδων. Να μου πεις, δεν την είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά υπάρχει όμως. Σωστά. Προφανώς και υπάρχει, τέλος πάντων εικάζουμε ότι υπάρχει, γιατί όπως λες δεν την είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά είναι δεδομένο, ρε παιδί μου, αν δεις τα πράγματα, αν δεις την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, μπορείς να την καταλάβεις. Αλλά το αν υπάρχει ποιοτική απόσταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων,
Είναι μια κουβέντα. Το αν έχει προλάβει ο Λουτσέσκο να φτιάξει μια ομάδα που υπάρχει και η ποιοτική απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι μια άλλη κουβέντα. Που σήμερα μπορεί να μην υπάρχει. Ή μπορεί να υπάρχει, αλλά να μην είναι τόσο μεγάλη όσο θα ήταν σε ένα, σε δύο μήνες. Όπου η προσδοκία είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος τότε. Τώρα δεν είναι έτοιμος ως ομάδα. Ναι. Και αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκε στο πρώτο παιχνίδι η Λεύσκη. Σε αντίθεση με τη Λεύσκη, που δεν έχει. Μια-δυο διαφοροποιήσεις έχει σε σχέση με την περσινή ομάδα. Άρα είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές. Ότι οι νέες ομάδες με τις πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι δυσκολεύονται πολύ περισσότερο στα προκριματικά από αυτές που κρατούν τον περσινό κορμό τους ή τέλος πάντων παίζουν με 8-9 ποδοσφαιριστές από την προηγούμενη ομάδα, από την περσινή χρονιά τους στην ενδεκάδα. Άρα η χημεία είναι εκεί, οι συνεργασίες είναι εκεί, η γνώση του παιχνιδιού του ενός και του άλλου είναι εκεί. Όλα όσα έχουν δουλευτεί μια ολόκληρη χρονιά είναι εκεί. Ο ΠΑΟΚ προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στην επιθετική του λειτουργία. Τι να συζητήσουμε τώρα, μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ που θα παίξει, που έπαιξε ας πούμε με Κουαλιάτα, με αλλαγή τον Άρεϊ, με τον Ντάντας, με βασικό τον Κούτσια, τον Μπράντον Τόμας. Όλη η επιθετική λειτουργία της ομάδας είναι, ξεκινάει από το μηδέν. Εντελώς νέα πρόσωπα. Ναι. Οπότε ήταν φυσιολογικό να μην είδαμε καθαρή ευκαιρία από τον ΠΑΟΚ, ως ένα βαθμό φυσιολογικό από τον ΠΑΟΚ στη Σόφια. Μιλάμε για μια. Για ποδοσφαιριστές που έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί ένα επίσημο μάτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι σε αυτό το μάτς πιθανότατα θα εμπιστευτεί πολύ περισσότερο τους παλιότερους. Είναι πολύ λογικό. Είναι άλλο να είναι μέσα ο Μπίχτεσβαρ, είναι άλλο μέσα να είναι ο Βιερίνια, είναι άλλο να είναι μέσα ο Κούρτιτς, είναι άλλο μέσα να είναι ο Λίραντζης. Αυξάνει το βαθμό όχι μόνο εμπειρίας, αλλά και χημίας της εντεκάδας του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Εντάξει, όπως έχεις πει εσύ πάρα πολύ εύστοχα, ότι αυτές τις προκρίσεις στο ξεκίνημα της νέας σεζόν τις παίρνουν οι παλιοί. Όσες μεταγραφές και να έχει κάνει μια ομάδα, μέχρι να μπολιαστούν οι καινούργιοι, τις παίρνουν οι παλιοί. Ναι, ναι, θυμίσου το μεγάλο αποκλεισμό, τη μεγάλη πρόκληση του ΠΑΟΚ σε βάρος της Μπενφίκα. Η Μπενφίκα με τον Ζεσού στον πάγκο, νέο προπονητή, είχε κάνει μεταγραφάρες. 70-80 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές. Μόνο που είχε πάρει φοβερούς κεντρικούς αμυντικούς, Οταμέντι, Εβέρτον Βραζιλιάνο Εξτρέμ, τον Νούνιες, τον καινούργιο Σεντερφόρ, που τώρα πήγε στη Λίβερπουλ, εκεί και το καλοκαίρι τον είχε πάρει, μεταγραφάρες. Μόνο που οι μεταγραφάρες έπεσαν πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, αλλά όταν κάνεις μεταγραφές, okay. Και μάλιστα εγώ σε αυτό έχω μερικές συστάσεις, όχι σε αυτό που λες, στο ότι όταν οι ομάδες παίρνουν ή κάνουν μεταγραφές ποιοτικές, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας ποδοσφαιριστής χρειάζεται, ας πούμε, κάποιο χρόνο για να μπει στον αγωνιστικό χώρο, να εμπολιαστεί στην ομάδα από τη στιγμή που υπάρχει ποιότητα. Ένας και δύο ενδεχομένως να μην χρειάζονται. Όταν είναι όλοι οι μεσοεπιθετικοί, το μεσοεπιθετικό κομμάτι δεν είναι να πάρει ένα μπάλα στον πλάι όρθιο να βάλει γκολ. Ναι, εννοείται. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε. Στον πάγκο αυτό συμβαίνει. Όλοι οι μεσοεπιθετικοί είναι νέοι. Όλοι. Ακόμα και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι νέοι. Δηλαδή ο Νάρεϊ που ήρθε από τον πάγκο. Πρώτο του μάτς. Ο Κουαλιάτα πρώτο του μάτς. Ο Ντάντας πρώτο του μάτς. Ο Κούτσιας μπορεί να είναι από τις ακαδημίες, αλλά με την αντρική ομάδα επί της ουσίας ήταν το πρώτο του μάτς ως βασικός. Ο Μπράντον Τόμας που ήρθε ως αλλαγή, πρώτο του μάτς. Ναι. Όταν όλοι, μηδενός εξορμένων, η μεσοεπιθετική σου είναι πρώτο του μάτς, όσο καλοί παίχτες και να είναι, που και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, ποιοι από όλους αυτούς είναι καλοί ή όχι, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι και έμπειροι. Είναι παιδιά που παίζουν πρώτη φορά στην Ευρώπη, είναι παιδιά 22, 21, 23, ο Κούτσιας πολύ μικρότερος. Όλο αυτό το κάνει ασφαλώς πολύ πιο δύσκολο. Έτσι είναι, ναι. Για τον παίχτη αυτόν που γράφεται από το πρωί ένα όνομα μετά από καιρό στον ΠΑΟΚ για τον Λις, πώς τον είπαμε τον παίχτη, Λις Μόσες, που έπαιζε στη Σέφιλντ. Να σου πω την αλήθεια, το είδα βιαστικά, δεν έχω ψάξει να δω καλοδόλου, δεν ξέρω, θα σου πω περισσότερα αύριο. Ναι. Γιατί κατάλαβα ότι το Σοτέλδο για κάποιο λόγο κολλάει, που το ξαναλέω. Λις Μουσέ, Μόζες είναι άλλος, ήταν ο Μαλόν. Λις Μουσέ. Μπράβο. Και ο Τζεφ Μαλόν. Σωστά. Λις Μουσέ, Σέφιλντ και τα λοιπά πριν από... Γαλάκι Σενεγαλέζος.
Και Γαλέζος και Σενεγαλέζος. Μπορώ να σου πω μερικά πράγματα. Φοράκι είναι, φοράκι. Ναι, δεδομένα. Το λέω ότι αυτό εδώ το παιδί ήταν, αν δεν κάνω λάθος, λιγότερο μεταγραφή της Εύνης United, ναι, όταν ανέβηκε στην Πρέμιερ πριν από 3 χρόνια. Είχε δώσει κάτι του τύπου 15-20 ευρώ. Γύρω στα 12. 13 κάπου εκεί. 12. Mm-hmm. Ωραία. Τα λέω από μνήμη, ζητάω συγγνώμη γιατί τα λέω από μνήμη, δεν τα λέω επειδή έριξα μια ματιά τώρα. Είναι ένα παιδί που πήγε στη Σέφη με πολύ μεγάλες προσδοκίες για να γίνει ο βασικός. Βάλε εδώ το τηλέφωνο καλύτερα, δεν σε ακούμε καλά. Είναι, λέω, ένα παιδί που πήγε στη Σέφη με πολύ μεγάλες προσδοκίες για να γίνει ο βασικός της Center Force στην Premier League. Mm-hmm. Ένα παιδί που στη Γαλλία που έπαιζε, δεν θυμάμαι πού, τα είχε σπάσει και γι' αυτό η Σέφιλντ είχε πληρώσει αρκετά χρήματα. Χαύρι. Μπράβο στη Χαύρι. Είναι ένα παιδί που δεν το έκανε, δεν εκτοξεύτηκε η καριέρα του στην Premier League όπως περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι η Σέφιλντ ήταν μια πολύ παράξενη ομάδα. Πολύ καλή ομάδα την πρώτη χρονιά, σώθηκε δια περιπάτου στην Premier League. Τερμάτισε κάπου στην πρώτη δεκάδα. Με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Η οποία ήταν μια πολύ τακτοποιημένη ομάδα, αλλά έπαιζε με άλλου τύπου φορ, η αλήθεια είναι, σε σχέση με τον Μουσέ, και αυτός πολλές φορές έπαιξε δεύτερος επιθετικός ή στο 4-3-3 έπαιξε την κορυφή της επίθεσης, χωρίς να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό. Μετά η Σέφιλντ την επόμενη χρονιά ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, που είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, χάθηκαν όλοι, βούλιαξε, υποβιβάστηκε δια περιπάτου. Πέρυσι έπαιξε μια χρονιά στην Championship, προσπάθησε να επιστρέψει αμέσως, δεν τα κατάφερε. Γενικά δεν του βγήκε η επιλογή της Σέφιλντ αυτού του παιδιού. Το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να παίξει ως... είναι αυτό που είχαμε συζητήσει όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μπράντον Τόμας. Ναι. Θυμάστε που σου είχα πει ότι πρέπει να δούμε αν ο ΠΑΟΚ τον παίρνει αυτό το παιδί για ένα χρόνο ως δεύτερο επιθετικό και άρα να μοιραστεί τα μάτια με τον Ολιβέιρα. Είναι μια λύση που έπρεπε να την κάνει, να την πάρει τώρα την απόφαση, γιατί χρειαζόταν έναν δεύτερο επιθετικό για τα προβληματικά. Και στην πορεία θα έρθει ένας πολύ καλύτερος επιθετικός. Ο Μουσέ είναι μία από τις περιπτώσεις που έχει την προσδοκία ότι μπορείς να κάνεις restart μαζί του και να κάνει και αυτός restart την καριέρα του και να ξαναβρει τον πολύ καλό εαυτό του που δεδομένα είχε πριν 2-3 χρόνια όταν τον οδήγησε στο να κάνει μια μεταγραφή άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αρκετά γρήγορος, άλλου τύπου φορά από τον Ολιβέιρα, από αυτά μπορώ να θυμηθώ από μεταδόσεις της Premier League. Είναι μια περίπτωση που υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη δεδομένα και που έχει την προσδοκία ότι στην Ελλάδα μπορεί να κάνει ένα restart και να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε γιατί λογικά σε 3-4 λεπτά και θα ξεκινήσει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ να τον ακούσουμε και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας. Να δούμε πώς σκέφτεται το παιχνίδι ο Ρουμάνος. Θα έχει ενδιαφέρον συνέντευξη τύπου. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.